Επιμορφωτικές και ενημερωτικές συνεδρίες θα πραγματοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Οι διευθυντές θα ενημερωθούν αναλυτικά για την ψηφιακή πλατφόρμα της αξιολόγησης, καθώς και για τις διαδικασίες προετοιμασίες που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως την ανάληψη υπηρεσίας από τους νέους συμβούλους εκπαίδευσης, προκειμένου εκείνοι να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Στόχος των διαδικτυακών αυτών επιμορφώσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι να δοθεί ένας συνοπτικός οδηγός βημάτων για την διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών, επίλυσης πρακτικών ζητημάτων και απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που θα τεθούν από τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές και τους συμβούλους που θα συμμετάσχουν στην πρώτη φάση υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Στεφάνου, σε δηλώσεις του για το θέμα, μίλησε για προχειρότητα από την πλευρά του Υπουργείου για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους και τόνισε ότι δεν μπορούν να αξιολογήσουν κάποιοι οι οποίοι και οι ίδιοι δεν έχουν αξιολογηθεί. Το χρονικό διάστημα, κύριε Υπουργό, ευνηδιάζοντα μια άλλη μια φορά του εκπαιδευτικού, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει η ατομική αξιολόγηση και μάλιστα για του νεοδιόριστου θεματικά. Όπως ξεγνωρίζετε, η ατομική αξιολόγηση, όπως την ψήφισε το Υπουργό Παιδείας, γίνεται από δύο. Σχολικούς συμβούλους, παλιούς σχολικούς συμβούλους, τώρα συντονιστές συμβούλους εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί, ούτε καν ακόμα από εκεί που έχουν τελειώσει και τα λοιπά, και από τους διευθυντές σχολικών μονάδων, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή, είναι σε τρίχρονη παράταση και ξεκίνησε η διαδικασία για να αλλάξουν οι διευθυντές. Άρα στη μέση της χρονιάς, σε ένα σημαντικό θεσμό, κυρία Υπουργός, για λόγους επικοινωνιακούς καθαρά, πιστεύω, ώστε να πει ότι γιατί βρισκόμαστε και στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός, σε δύο μήνες θα γίνουν εκλογές, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της χωρίς να κάνει καμία συζήτηση της επιτεκνητικής κοινότητας, της Ομοσπονδίας, που εμείς, για να διευκρινίσω, δεν είμαστε κατά της αξιολόγησης, αλλά μια αξιολόγηση η οποία πραγματικά θα έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, να έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα, να μην έχει τιμονητικό χαρακτήρα και να αξιολογεί όχι μόνο τον εκπαιδευτικό, αλλά και όλους τους παράγοντες της εκπαίδευσης, όπως βιβλία, εναλλακτικά προγράμματα, υποδομές κτλ., ώστε να φτάσουμε στο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Να γίνει ένα καλύτερο σχολείο. Αυτή τη στιγμή, με μια προχειρότητα, μπορώ να πω, έγινε αυτή η ανακοίνωση του Υπουργού για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Και ένα άλλο το οποίο προσωπικό, δεν μπορούν να αξιολογήσουν κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν αξιολογηθεί. Διότι αυτοί τώρα που θα ξεκινήσουν την αξιολόγηση, τα στελέχη αυτά δεν έχουν αξιολογηθεί. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα για μένα πολύ σοβαρό.